Να πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε απόψε από την Πάφος στο Μακάρι νοσοκομείο αγοράκι 6 ετών από τη Ρουμανία, το οποίο διέλαθε τις προσοχές των οικείων του και κατανάλωσε φυτοφάρμακο. Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική και εν συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάριο. Μεταφερόμαστε τηλεφωνικό στην Πάφο και στον ανταποκριτή μας Πανίκο Ευρυπίδου, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Πανίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Το αγοράκι, παιδί Ρουμάνων που ζουν και εργάζονται στην Πάφο τα τελευταία χρόνια, βρισκόταν στο σπίτι με την μητέρα του, η οποία είχε προμηθευτεί το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο προκειμένου να φροντίσει τα λουλούδια στον κήπο της. Σε κάποια στιγμή, αργά το απόγευμα, ενώ είχε ετοιμάσει το φυτοφάρμακο και το είχε τοποθετήσει σε ανοιχτό δοχείο, το μικρότερο παιδί της οικογένειας ξύπνησε και άρχισε να κλαίει και η μητέρα πήγε στην κούνια για να δει τι είχε συμβεί και να το φροντίσει. Φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή που το εξάχρονο είχε μείνει ανεπιτήρητο για μερικά λεπτά, έβαλε στο στόμα του το φυτοφάρμακο. Η μητέρα του μάλλον δεν το αντιλήφθηκε αμέσως και το παιδάκι άρχισε να έχει ζαλάδες. Μέχρι να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική με ασθενοφόρο, το παιδάκι σχεδόν βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση. Από την ιδιωτική κλινική μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου και έχει μεταφερθεί πριν από λίγο διασωληνωμένο και αφού του είχε γίνει πλήση στομάχου. Η κατάσταση του εξάχρονου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Σταύρο. Σε ευχαριστούμε, Πανίκο. Μακάρι το παιδάκι να τα καταφέρει. Εμείς...